Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα απόψε στο Τετ Ένα αγαπημένο ζευγάρι και στη ζωή, αλλά και στη δουλειά. Η Ευρυδίκη και ο Δημήτρη Κοριαλά μαζί μα τέταρτο εδώ στο ΡΙΚ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Καλώ ορίσατε. Ε, Τι ωραία που σα έχω και πάλι και του δύο μαζί. Ε, Τσι, μετά από πολύ καιρό που έχουμε να βρεθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να βρεθούμε. Μα την έκανε, μου. <laughs> ε, Και οι δύο όμω, ε, έχετε δείξει μια εγρήγορση και μια δραστηριότητα πρόσφατα με τις συναυλίες αλληλεγγύης που έγιναν στην Κύπρο και γενικά μετά τα γεγονότα του Eurogroup είστε από τους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν πολύ α, με αυτό που συνέβη, α, ήρθατε να βοηθήσετε και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το τι θα πούμε απόψε μαζί. Ναι. Θα Ξεκινήσω με εσένα, Βρυδίκη, επειδή έχεις και την Κυπριακή καταγωγή. Ε, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση μόλις άκουσες τις ειδήσει. Ένα σοκ ήταν. Ε, δηλαδή ε, θεώμαι συγκεκριμένα 16 Μαρτίου, Σάββατο. Ήμασταν Θεσσαλονίκη, γιατί ε, είχα ακόμα τις παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα, ε, τα Παρασκευοσάββατα. Και ήταν η ώρα περίπου, ήταν μεσημέρι η ώρα που ξυπνούσαμε και ο Δημήτρης πάντα το πρόγραμμα που κάνει να βάζει τηλεόραση πέφτουμε στι ειδήσει. Και ήταν εκείνη την ώρα το θέμα. Έπαθα σοκ. Ε, δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Και μου φάνηκαν έτσι η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι τα μέτρα αυτά που ε, πρότεινα ήταν απαράδεκτα, παράνομα. Ε, και νομίζω ότι αντέδρασα όπως ο, ο κάθε Έλληνα Κύπριο πολίτη. Ε, Πήρε και... τηλέφωνο, δηλαδή τι έκανε. Όχι, δεν ε, ναι, πήρα του δικού μου τηλέφωνο. Ε, αυτό το κάνω πάντα, θέλω να ακούω πάντα τη γνώμη του μπαμπά, τη γνώμη του πατέρα μου και τα συζητάω μαζί του ε, και με τη μητέρα μου εννοείται αλλά έτσι είναι, είμαστε με τον μπαμπά που συζητάμε πιο πολύ ε, τέτοια πιο πολιτικά θέματα ας πούμε. Και όχι, νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση, όπως και όλη του κόσμου, ήταν να, να μπω κατευθείαν στο... στο, ίντερνετ, να διαβάζω πέρα από αυτά που άκουγα στην τηλεόραση, να δω τι, εκεί την ώρα τι γράφονταν, ας πούμε, σαν, σαν τελευταίες ειδήσει. Και να... επειδή δεν μπορώ να κρατήσω και το στόμα μου κλειστό, δηλαδή είμαι λίγο παρορμητική σε αυτά, ε, αρχίσα να γράφω τις σκέψεις μου στο ίντερνετ. Στο, facebook. Στο ε? facebook και twitter, ναι. Δημήτρη μου, ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση. Κοίταξε, ήταν όλο πάρα πολύ απότομο, δεν το περιμέναμε. Ε, αυτό που σου είπε η Βρυδίκη ήταν, ήταν αυτή η εικόνα που έζησα κι εγώ. Και καθόμουν στη τηλεόραση και έλεγα, δεν το πιστεύω. έλαβα την Ευρυδίκη που είχε φουντώσει, είχε γίνει κατακόκκινη, είχε ανοίξει λάπτοπ, ε, φώναζε, ξέρεις, γινόταν χαμός. Και είδα μια εικόνα έτσι καταστροφής, ε, το είδα μπροστά μου αυτό το πράγμα. Το κακό είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, τα, είδαμε και στην πράξη αφού ήρθαμε εδώ πέρα. Και ήταν και, είναι και πολύ απότομα. Δηλαδή αυτό που έχουμε ζήσει μέσα στην Ελλάδα είναι τα, τα ναι, είναι 6-7 χρόνια τέλο πάντων που τυραννιόμαστε. Δηλαδή ήταν πολύ απότομο. Είσαστε στην πρώτη συναυλία, στη Cyprus 8. Ε, εσύ, Δημήτρη, κάνεις και ένα σχόλιο που έχει σχολιάστηκε... Ψέματα, και... είπα. Τι, τι είχε πει ακριβώ. Δεν θυμάμαι ακριβώ πώ το είχα πει, αλλά αυτό που είπα ήταν αλήθεια. Ε, νομίζω ότι εμεί επάνω στην Ελλάδα, όχι ο κόσμο, γιατί ο κόσμο αγαπάει πάρα πολύ και την Κύπρο και τον κόσμο τη Κύπρου. Ε, η πολιτική ηγεσία. Η, η, πολιτική γεσία. όσοι είναι τέλο πάντων εκεί ψηλά, ε, την Κύπρο τη θεωρούν ως ω ένα, δεν ξέρω τι, ένα παιχνιδάκι το οποίο μπορεί να το κάνουν ό,τι θέλουν, αναλόγω αν θέλουν να παίξουν μαζί του ή δεν θέλουν. Ε, και την πουλάνε συνέχεια. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν μα στηρίξαν καθόλου. Αυτό ήταν και το, ε, το, το παράπονο όλων μα, νομίζω. Ε, και που λέγοντα κάποια πράγματα, ο καθένα με, με, τον τρόπο που σκέφτεται και που εκφράζεται, ε, μπορεί να παρεξηγηθήκαμε κιόλα. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ε, όταν ε, ε, έχει ζήσει κάποια πράγματα, όπως και εγώ, δηλαδή έζησα και τον πόλεμο, ήμουν μικρή μεν, αλλά το θυμάμαι, σαν να, ήταν, σαν να είναι τώρα. Θυμάμαι πράγματα που έχουν αποτυπωθεί, ξέρεις, και στο μυαλό μου και στην καρδιά μου. Ε, όταν προχωράνε τα χρόνια, περνάνε τα χρόνια και βλέπεις έτσι, η, η, να αλλάζουν οι ηγεσίε, να αλλάζουν οι πολιτικοί, αλλά η συμπεριφορά να είναι η ίδια, αυτό σου πληγώνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτό που περιμένουμε είναι μία στήριξη ε, και δεν την είχαμε ποτέ. Προσωπικά πώς επηρεαστήκατε από τα γεγονότα, από το κούρεμα, δηλαδή χάσαν λεφτά η οικογένεια, οικογένειά σου Βρυδίκη, οι φίλοι σας, οι συγγενείς. Εντάξει, είναι όλοι είμαστε καλά. Ξέρετε mm. δεν, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε και να χάναμε χρήματα, δεν θα βγαίνω να το πω και να το φωνάξω, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε. Δηλαδή θεωρώ ότι όλοι μας ε, πρέπει να είμαστε στην ίδια μοίρα ε, και είτε κάποιοι έχουν χάσει χρήματα, είτε, είτε δεν έχουν χάσει, ε, πρέπει να είμαστε ένα και να πολεμάμε μαζί. Ε, και αυτοί που δεν έχουν χάσει, ε, ακόμα περισσότερο να στηρίξουν του υπόλοιπου. Ε, το θεωρώ άδικο, πραγματικά ε, και παράνομο το να μπαίνει κάποιο στην τσέπη σου, στο σπίτι σου και να σου παίρνει τι αποταμιεύσει σου. Καλά, αυτό, αυτό είναι το ε, ε, θεωρώ γελίο. Δηλαδή πλέον. Ε, είναι, είναι, κλοπή. Είναι αυτό εκλοπή. που μπορώ να σου πω σίγουρα είναι όμω ότι η Ευρυδίκη έπαθε κατάθλιψη από αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Ε, όχι ε, γιατί χάσα χρήματα, να ξέρω. Όχι δι γιατί, γιατί χρήματα. <laughs> Όλη αυτή τη κατάσταση. Γιατί νοιάζεται για, το, για τον τόπο τη. Γιατί έβλεπα, έκανα έπλαφα σενάρια με τη φαντασία μου. Ε, και ο χειρότερο εφιάλτη για μένα είναι να έρθει κάποια στιγμή που θα πετύχουν ας πούμε οι Τούρκοι τα σχέδια τους, που ξέρουμε ποια είναι, είναι τα σχέδια των Τούρκων. Μία λοιπόν οικονομική καταστροφή της Κύπρου οδηγεί στο να εξυπηρετηθούν τα, τα σχέδια των, των ξένων. Αν χάνατε λεφτά ναι. θα πηγαίνατε στα δικαστήρια όπως έγινε ας πούμε με την Κωνσταντίνα που δικαστικά διεκδικεί τα λεφτά τη. Δεν ξέρω να σου πω. Έχει θα τίποτα άλλο να κάνει. Εντάξει, μπορεί ε, να τρεχείσει να το, να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν αλλά. Δεν ξέρω αν θα βγει και κάτι. Δεν βγαίνει δηλαδή, κάτι, νομίζω να. Είναι ναι. μια απόφαση που ε, ισχύει για χιλιάδε κόσμου. Ε, όσο άδικη και αν είναι και παράνομη για μένα, ε, ε, έχει ψηφιστεί από την Κυπριακή Βουλή. Είναι πρόταση ξέρω εγώ, του, του Eurogroup. Ε, κάποιοι αποφάσισαν για μας. Ε, πόσο ε, είναι να αλλάξει την απόφαση. Ε. 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 Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Ευρυδί και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία άλλη όψη σου μέσα από τα social media, μέσα από τη συνεντεύξεις σου. φαίνεται έτσι πιο θυμωμένη με πράγματα, με καταστάσεις, πιο έντονη. Ενώ παλιότερα είχε την εικόνα έτσι της γλυκιάς τραγουδίστριας, oh, της yeah, χαμηλαστής. Yeah, <laughs> <laughs> Τώρα τα χώνεις. Είσαι... Ε, Τι... Δεν ήξερες και η διαφορά. Ε, ναι. Δεν ήμουνα στο facebook πριν και στο twitter και σε όλα αυτά να μπορώ να λέω την γνώμη μου την ώρα που τα σκέφτομαι. Άρα μέχρι να βρεθούμε, ας πούμε, σε μια εκπομπή και να τα πούμε, τα γεγονότα προχωρούσαν. Ε, η διάθεση άλλαζε. Αυτή είναι η διαφορά. Τι ήθελα και σου μάθα το facebook. Ε, <laughs> λοιπόν. Είναι πιο άκτιβα ε. από σένα. Εννοείται, εγώ δεν μπαίνω καθόλου. Μπαίνω μία το πρωί, λέω καλημέρα, καληνύθα <laughs> και μετά βλέπω κατεβατά από δίπλα. Ωραία, ναι. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, πούμε, δεν ήξερα καν ποιο ήταν το όνομα στο κομπιούτερ. Ο γιο μου ήταν, ξέρω εγώ, μωράκι και ήξερε τα πάντα. Ε, κάποια στιγμή ε, έβλεπα το γιο μου, έβλεπα τον Δημήτρη, έβλεπα του φίλου μα και λέω: Εγώ γιατί να απέχω από αυτό. Και τελικά ε, αυτό που με εντυπωσιάζει και που με τραβάει δεν είναι το ότι μπορώ πούμε, να διαφημίσω τη δουλειά μου, γιατί και αυτό γίνεται. Είναι ένα λόγο και αυτό που χρησιμοποιούμε τόσο πολύ το ίντερνετ. Ε, αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι μπορώ να ενημερώνομαι. Ε, για τον τόπο μου, αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο. Ε, εφημερίδες δεν τα αγοράζω, αλλά διαβάζω καθημερινά τις εφημερίδες στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Μαθαίνω τα πάντα. Εντάξει, χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχω γραφτεί σε δεν... ομάδες, σε blog διάφορα. Ε, διαβάζω. Mm. Θέλω να μαθαίνω τα πάντα. Και διαβάζοντα καθημερινά το τι συμβαίνει, ε, αρχίζω και θέλω να εκφράζομαι, θέλω να λέω τη γνώμη μου. Ε, και... Για πολιτικό τι βλέπω. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ. είπε ο Δημήτρη, χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτά τα πράγματα. Τι εννοεί Δημήτρη, Δηλαδή. Ενώ ότι δεν ότι είναι όλα να αλήθεια. Βάλει... Είναι και. Α, Α σε αυτά και... που διαβάζει. Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλέ υπερβολέ και υπάρχουν και επικίνδυνα έτσι, μονοπάθια μονοπάτια τα οποία μπαίνει χωρί να το καταλάβει. Ε, το διαδίκτυο είναι ένα ελεύθερο πράγμα που ο καθένα γράφει ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι αληθινής, μια αληθινή ιστορία, αλλά αλλιώ θα την γράψω εγώ, αλλιώ θα την γράψει εσύ. Ποιο έχει όμω το πιο. Ε, την πιο αντικειμενική και την πιο αληθινή, έτσι, το πιο αντικ... αληθινό βλέμμα σε αυτήν την ιστορία. Εγώ που θα κάτσω αμέρινος και θα κάτσω να διαβάσω το ίντερνετ και θα διαβάσω τη λάθος εκδοχή, θα το πιστέψω. Θα... Θέλει, προσοχή. Τι σε θυμώνει, η Ευρυδική αυτόν τον καιρό στην Κύπρο, στα... αυτά που... σε αυτά που γίνονται στην Κύπρο. Θεωρείς ότι φταίξαμε στο ότι φτάσαμε εδώ και γιατί τα φταίξαμε. Και όταν λέω φταίξαμε, δεν εννοώ το, τον κόσμο. Mm. Ο, ο κόσμο, ο, ο λαό μα είναι θύμα όλη αυτή τη ιστορία. Μπορεί, όπω πολύ ωραία το είχε γράψει και ο Αλκίνο ήδη και διάβασα αυτό το κείμενο και ήταν εξαιρετικό, να, να αφαιθήκαμε έτσι σε ένα βόλεμα όλοι μα. Αλλά νομίζω ότι αυτά που έζησαν ε, οι γονεί μα και οι παππούδε μα, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος ε, ερχόταν από ε, από αγώνες. Δηλαδή έκαναν αγώνες οι παππούδες μας, οι γονείς μας για να μπορούμε εμείς να είμαστε ελεύθεροι συσταγωγικά όταν η μισή μη, μας πατρίδα είναι κατεχόμενη. Δεν θεωρούμαστε ελεύθεροι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ε, αγωνίστηκαν, δούλεψαν για να έχουν τα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο, να μπορούν να τα σπουδάσουν ε, γιατί αυτό που μου έλεγε και μένα πάντα ο πατέρα μου είναι ότι ε, άνθρωπος μορφωμένος, άνθρωπος με ένα πτυχίο, ε, μπορεί να τα βγάλει παντού πέρα. Ε, και αυτό λέω και εγώ στον γιό μου. Λοιπόν, ε, βολευτήκαμε κάποια στιγμή ε, και στην καλοπέρασή μας, στην άνεσή μας ε, και ξεχάσαμε λίγο το παρελθόν μας, την ιστορία μας. Ε, και αυτό εκμεταλλεύτηκαν... Ε, και ξένοι στην ουσία, ε, τα λάθη, τα ουσιαστικά, τα σοβαρά, τα μεγάλα λάθη, τα τραγικά λάθη, έγιναν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλος ο κόσμος το λέει και δεν έχει να κάνει με το αν είμαι εγώ με κάποιο κόμμα. Δεν είμαι με κανένα κόμμα. Το λέω τώρα που μου δίνει την ευκαιρία, γιατί δεν μου αρέσει να με δείχνουν με το δάχτυλο και να λένε Α, κατηγόρησε το Χριστόφιας που πούμε, επειδή είσαι με τον Αναστασιάδη. Δεν ισχύει αυτό. Ε, μου αρέσει να είμαι ε, ελεύθερο άνθρωπο, ε, είμαι υπέρ τη δημοκρατία και θέλω να λέω τη γνώμη μου. Άρα, αν κάποιο θεωρώ ότι κάνει λάθο, θα σηκώσω και εγώ το δαχτυλάκι μου και θα πω Γιατί, κύριε, ήσουν τόσο απρόσεκτο και μα έφερε σε αυτή τη θέση σήμερα. Δεν φοβάστε ότι όταν λέτε δημόσια αυτέ τι θέσει. Που μπορεί, και μπορεί να Γιατί είναι και οι μπορεί να θυμό ή αντιδράσει από του μεν ή του δε. Ξέρει τι πιστεύω, Τάσο, μου, ότι ο κόσμο πια, ε, βλέποντα τι καταστάσει σήμερα, ε, νιώθει το ίδιο. Αρθεί, δεν έχει να κάνει με Αντιλαμβάνεται τα λάθη που έχει κάνει και ο ίδιο. Ε, ο κόσμο, ναι, ναι. Ναι. Ε, είναι, είναι φοβερό έτσι. ότι όλοι τα παιδιά του, α πούμε, και εδώ πέρα και στην Ελλάδα, τι θέλουν να του κάνουν. Ε, του θέλουν να γίνουν γιατροί, του θέλουν να γίνουν δικηγόροι, τους θέλουν να γίνουν ε, ε, διοίκηση επιχειρήσεων. Χωρί να έχουν επιχειρήσει, χωρί να έχουν τίποτα. Αυτό που λέμε στο χωριό μου είναι που παίζει ρε μητρό. <laughs> δηλαδή, ε, χωρί εργασία, α πούμε, ηλεκτρολόγο. Να το πω έτσι είναι από τα πιο σύγχρονα, από τα πιο μάλλον σίγουρα και, σίγουρα και κέρια επαγγελμάτα που υπάρχουν. Γιατί κανείς δεν θέλει το του να γίνει ηλεκτρολόγος. Γιατί κανείς δεν θέλει το του να γίνει υδραλικός. Θα βγάλει λιγότερα λεφτά. Όχι. Θα βγάλει περισσότερα. Να στείλω το γιο μου να γίνει, να, να, τον σπουδάσω για διοίκηση επιχειρήσεων, να το στείλω πού. Να πάει πού. Τώρα. Ήταν τα στερεότυπα των προηγούμενων δεκαετιών. Ναι, όλοι θέλανε να γίνουν κάτι, ας πούμε, το παιδί τους, ότι δεν ήταν αυτοί, να, να κάνουν το παιδί τους μεγάλο τα πληρώνουμε αυτά. Το θέμα είναι να, να βλέπουμε τα, τα σωστά και τα στραβά των πολιτικών μας και να μπορούμε να κρίνουμε. Να μην ακολουθούμε τα κόμματα έτσι, ε, τυφλά και πιστά, ε, χωρίς να βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει και χωρίς να έχουμε την δική μας άποψη. Πρέπει να εκφράζουμε την άποψή μας. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ανοιχτό μυαλί ε, και να κρίνουμε. Διαβάσα ότι Είχε αντιδράσει στο Facebook, μέχρι και απειλέ για κάποια συνέντευξη. Θα σου πω απειλέ. Με ρώτησα ναι. ε, κάποιοι που. που ε, τώρα δεν θυμάμαι πώ έγινε ακριβώ ε, γιατί μου έκαναν αυτή την ερώτηση. Και απάντησα ότι δέχτηκα αρκετά μηνύματα. Ε, κάποια στιγμή. Τώρα δεν θυμάμαι πότε ακριβώ ήταν. Αλλά δεν έχει είχες... είχε σημασία. Σημασία γιατί είχα εκφράσει τη γνώμη μου. Ηταν είχε, ήταν, είχε, ήταν σε σχέση με το Μαρή. Mm -hmm. Και έγινε τότε η συναυλία μετά που ζήτηθηκε από διάφορους καλλιτέχνες να έρθουν και να υποστηρίξουν τον πρόεδρο μας και εγώ θεωρούσα ότι με αφορμή αυτό που έγινε στο Μαρί όταν χιλιάδες κόσμοι ήταν στους δρόμους και διαμαρτύρονταν όταν είχαμε 13 νεκρούς, 13 θύματα, ήρωες, έτσι... Ε... Που προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα για να, ε, για να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί, τέλο πάντων, και να μην καταλήξουμε σε αυτή την τραγωδία. Εν πάση περιπτώσει, όταν συμβαίνουν αυτά, αντί να βγει να πει μία συγνώμη στο λαό σου, ε, κάνει συναυλίε. να κάνει και συναυλία. Για να έχει τη δηλαδή... στήριξη κάποιων <laughs> καλλιτεχνών. Λοιπόν, υπήρχαν κάποιοι καλλιτέχνε οι οποίοι αποσύρθηκαν όταν κατάλαβαν τι γινότανε. Και εγώ βγήκα και είπα μπράβο σε αυτού, συγχαρητήρια και είπα και τη γνώμη μου, δύο-τρία άλλα πράγματα και πήρα κάποια μηνύματα που ήταν εντάξει, εισαγωγικά απειλητικά. Δηλαδή, τι θε τώρα εσύ, Βρυδίκη, και ασχολήσουμε με τα τραγούδια σου και πρόσεξε τι λε, γιατί σε παρακολουθούμε και τέτοια. Εντάξει. Δεν θεωρείτε <laughs> ότι οι καλλιτέχνε πρέπει να είναι αποστασιοποιημένοι από τα πολιτικά. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. πρέπει ναι. να είναι μπροστάριδε και, και σε αυτό το πράγμα που λε. Ε που είπε πριν τέλο πάντων, αυτό πιστεύω εγώ. Ξέρετε τι είναι, ότι θρησκείε, κόμματα και δεν ξέρω οτιδήποτε, ομάδε, όλα αυτά τα πράγματα είναι, μια... είναι για να μα ομαδοποιούν και να μα ελέγχουν. Ε, κάποια στιγμή ο κόσμο να ξυπνήσει. Δεν γίνεται. Στην Ελλάδα, Δημήτρη, τι σε θυμώνει. Στην Ελλάδα, που είναι στην... στο Δούνο του εδώ και τέσσερα χρόνια από το 9, στο μνημόνιο. Είμαι στην αγορή, θα σου πω. Mm -hmm με σταχωρεί που βλέπω ανθρώπους με, μεγάλης ηλικία, οι οποίοι ε, πάγαν όλα τα χρόνια τους να δουλεύουν, να προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, ε, να έχουν φτάσει σε μια ηλικία που το μόνο που τους πρέπει είναι η αγάπη μας και η καλοπέραση. Και αξιοπρέπεια. Και, αξιοπρέπεια και, και τις βλέπεις και αυτοκτονούν. Ντρέβομαι. Πραγματικά ντρέβομαι. Είναι ξεφτύλες. Με το φαινόμενο της χρυσή αυγή θυμώνεται Πώ το αναλύετε, πώ το εξηγείτε. Εμένα με στεναχωρεί και με θυμώνει ε, το να ακολουθούν άνθρωποι κάποιες ομάδες χωρίς να ξέρουν την ιδεολογία τους, χωρίς να ξέρουν τι υποστηρίζουν. Βλέπω πολλά νέα παιδιά ε, που φτάνουν στα άκρα ε, και δεν γνωρίζουν. Και αυτή είναι η αντίδραση όλων αυτό που συμβαίνουν σήμερα. Ε, δηλαδή, το να... γιατί πολλοί ας πούμε, συνδέουν την Χρυσή Αυγή με το ότι ε, στηρίζει ε, κάποιους κάποιου ανθρώπου στο κέντρο ας πούμε, της, της, Αθήνας και έτσι νομίζω κέρδισε και ψήφου. Ε, στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, και τους βοηθάει στο να πάνε ηλικιωμένους, να πάνε στην τράπεζα, ε, μέρη που είχαν γίνει γκέτο, ας πούμε, μεταναστών και τα λοιπά, δεν είναι όλα, δεν μπορούμε να βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ναι, θέλουμε τη χώρα μας να είναι, θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια, ε, δεν θέλουμε να έρχονται να μας ληστεύουν, δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά επεισόδια με, με δολοφονίες, με ανθρώπου που σφαγιάστηκαν, ας πούμε, στο κέντρο τη Αθήνα. και αυτό εξαγριώνει τον κόσμο. Από την άλλη, ε, είναι... Και οι Κοίτα, ξένοι βα... άνθρωποι που έρχονται να βρουν μια καλύτερη ζωή στι Βασικά οικογένειες. Πρέπει να μα εξαγριώνει οτιδήποτε παράνομο υπάρχει σε μια χώρα. Βρυδίκη, ε, στην συναυλία τη Λίλα Μεσού, φόρεσε σήμερα μπλουζάκι που σχολιάστηκε. Το Hands of Cyprus. Πώ το σκέφτηκε, Φοβήθηκε ότι μήπω σχολιαστεί ότι ε, είναι επιτυδευμένο, α πούμε. Όχι, δεν το σκέφτηκα καν, γιατί mm -hmm. ε, δεν το φτιάξα εγώ το μπλουζάκι και το φορέσα. Μου το έφερε δώρο mm -hmm. ε, μία φίλη, ε, που μάλλον επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτά που έλεγα κι εγώ, τις συζητήσει που κάναμε. Mm -hmm. Μου το έφερε δώρο εκείνο πριν βγω στη συναυλία τη συνάντησα, και λέω αυτό θα φορέσω. Δηλαδή ήταν η ιδανική στιγμή για μένα. Και ξέρετε, καμιά φορά όταν, όταν νιώθει ότι θε να αντιδράσει και δεν βρίσκει άλλου τρόπου, ε, κάτι τέτοια μικρά πράγματα σου δίνουν και σε ένα θάρρο. Ε, και μερικέ ε, φορέ πάνε... είναι πιο σπουδαία από πολλά άλλα πράγματα. Γιατί μια εικόνα, γιατί μια φωτογραφία που μπορεί να δει με ένα καλλιτέχνη αγαπημένο με ένα τέτοιο μπουλζάκι, σε βάζει να σκεφτεί πολύ περισσότερο. Ναι, δηλαδή από α, 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 αυτό που, που νιώθουμε εμείς που είμαστε και μέσα στη μουσική, γιατί η μουσική όντως μας ενώνει. Εκεί που ε, ξαφνικά αισθανόμαστε όλοι ότι πέφτουμε, ότι μας πολεμούν από παντού ε, και ότι δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής, ε, ακούς ένα τραγούδι το οποίο σε ξεσηκώνει, σου δίνει φτερά. Ε, με, με συγκεκριμένα τραγούδια γινόμαστε όλοι ένα. Έχει. Ήταν και αυτό το «Hands of Cyprus» και το «No» ας πούμε, το «Όχι» Ε, γραμμένο σε, στις παλάμες, ε, ένας τρόπος αντίδρασης. Ε, το, να, το να πω ότι είμαι εδώ, είμαι μαζί σας, πρέπει όλοι να γίνουμε ένα, πρέπει όλοι να φωνάξουμε όχι, κάτω τα χέρια από την Κύπρο, για ποιο λόγο όμως. Όχι, ε, όχι στο ξεπούλημα της πατρίδας μας, όχι ε, στον πόλεμο που μας γίνεται, όχι στη φτώχεια, όχι στην ανέχεια, όχι... Ε, 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 στην, σε αυτή τη στάση, τη μη αξιοπρεπή που μας αντιμετωπίζουν, ε, όχι σε όλα αυτά που μας καταπιέζουν, όχι στην καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, όχι σε όλα αυτά. Είπε πριν ο Δημήτρης ότι α, θα σε δούμε πολιτικό. <laughs> <laughs> Το σκέφτεσαι. Όχι, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Και δεν το θέλω. <laughs> δεν το <laughs> θέλω. Δεν το έχω σκεφτεί και δεν το θέλει. <laughs> δηλαδή, αν σου προτείνω να κατέβει στην Κύπρο στι εκλογέ με κάποιο κόμμα, δεν θα το κάνει. Δεν θα μπορούσα τώρα. Τι τώρα αυτό? δεν θα μπορούσα. Γιατί πιστεύω ότι ε, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να γίνει ένα πολιτικό, για να ασχοληθεί. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά. Ε, με ενδιαφέρει ο συνανθρωπό μου. Με ενδιαφέρει η χώρα μου πάνω απ' όλα. Αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον τόπο. Θα έδινε και τη ζωή μου για τον τόπο μα. Ε, αλλά ε, νομίζω ότι πρέπει να έχει συγκεκριμένε γνώσει, τι οποίε δεν διαθέτω εγώ αυτή τη στιγμή. Σε τι γίνεται. Δηλαδή, μου αρέσει να διαβάζω την ιστορία τη πατρίδα μου. Θεωρώ ότι πρέπει να ξέρω τα πάντα για την Κύπρο για να μπορώ να σταθώ ε, και να πολεμήσω για αυτό το εγώ, τρόπο. Η ιστορία δεν κάνει τίποτα. Αλλά ναι. το είναι το πρόβλημα ότι παλιά βλέπαμε ηγέτε. Τώρα ένα ηγέτη πρέπει να ξέρει και άλλα πράγματα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να βρει άνθρωπο που ξέρει όλα αυτά τα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε εμεί, αλλά να αγαπάει και την πατρίδα του και να θέλει να, να την πάει μπροστά. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Η Ευρεδίκη, α πούμε, αγαπάει την πατρίδα τη, δηλαδή, διαβάζει, κάνει, ράνει. Θα πρέπει να ξέρει και πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία προσπαθεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα μάθει για να κάνει ε, μια τέτοια κίνηση. Σε στενοχωρεί που δεν ψηφίζει στην Κύπρο. Ναι. Ε, θα το ήθελα. Αυτό, Φίλια... δε, αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Για ε, τόσα χρόνια βλέπω μαζί φύσεις. με την Ευρυζή ε, δεν. Ε, ξέρω ότι. Αυτό που μου έχουν πει δηλαδή είναι ότι επειδή δεν είχα προλάβει να βγάλω εκλογικό βιβλιάριο πριν φύγω για σπουδέ και μετά δεν επέστρεψα δεν ποτέ στην Κύπρο, τώρα δεν μου βγάζουν εκλογικό βιβλιάριο αν δεν έρθω να μείνω έξι συνεχόμενου μήνε εδώ. Ε, θεωρώ ότι είναι άδικο γιατί ξέρω ότι. και... Ε, Κύπροι οι οποίοι μένουν στο εξωτερικό, ομογενεί, μπορούν και ψηφίζουν. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και η Αναβίση μου κάνει το ίδιο παράπονο στην εκπομπή. Ναι. Ότι δεν έχει εκλογικό βιβλίο να ψηφίζει ναι. στην Κύπρο. Και εγώ ξέρει, δεν έχω πάρει και την ελληνική υπηκότητα. Ούτε και ψηφίζω. Ναι. Ούτε στην Ελλάδα ψηφίζει. Όχι. Άρα δεν ψηφίζει πουθενά. Ναι. Γι' αυτό είμαι πιο <laughs> ξέρεις, έτσι, ενεργητική. Βγαίνω και γράφω και λέω τη γνώμη μου που δεν ψηφίζω. <laughs> <laughs> τουλάχιστον λέω τη γνώμη μου, τη φωνάζω. Ναι. Ξε τι ναι. ναι, ναι. είναι Νιώσεις φοβερό. Είναι σαν να μην ανοίκει πουθενά. Ναι. Μεγαλύτερο δεν ανοεί πουθενά. Αυτό δεν το αισθάνομαι. Εντάξει, είναι σημαντικό να μπορεί να ψηφίζει, γιατί ουσιαστικά είναι ε, ε, η, ίσω η μόνη στιγμή ε, που δεν σε ελέγχει κανεί και κάνει αυτό που πραγματικά θε. Είναι η γνώμη σου. Είναι, με την ψήφο υπάρχει σαν άνθρωπο. Ε, εντάξει. Ε, από τη στιγμή όμως που δεν μου στερεί κανένα το δικαίωμα να μπορώ να φωνάζω την αλήθεια μου. Όχι, κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθο. Σου στερούν mm. μέσα, σε, μέσα στη δημοκρατία το να ζει στη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθο αυτό. Εντάξει, άμα αλλάξει ο νόμο, θα πάρω το. Η δημοκρατία όλη είναι, <laughs> στηρίζεται πάνω στο ψήφο του λαού. Ούτε ήδη και ήδη δεν ήδη... το έχει αυτό το δικαίωμα. Sorry. Ούτε ο Θεοφάνο έχει δικαίωμα ψήφου στην Κύπρο. Δημήτρη μου, εσύ ψηφίζει στην Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει ή είσαι, από αυτού που λένε Δεν ασχολούμαι, δεν σηκώνομαι να πάω. Έχω να ψηφίσω πολλά χρόνια γιατί δεν βρίσκω κάτι ε, σοβαρό για να ψηφίσω. Βλέπει. Ο Δημήτρη που δεν ψηφίζει, εσύ που θέλει δεν μπορεί. Ναι. Αν με βρω, εννοείται θα τρέξω κατευθείαν πρώτο πρώτο. Αλλά ναι. από το 1988 δεν έχω, νομίζω. 28. ναι, δεν έχω ψηφίσει. και δεν πάει να ρίξει λευκό, δεν πάει να ψηφίσει. Ανήκει σε αυτή την ομάδα ναι. που θες, αρνούνται. Είναι και αυτό ένα τρόπο, ξέρει. Για σκέψου, όταν δεν σε εκφράζει κανένα πολιτικό, κανένα κόμμα, αν, δεν αν δεν πήγαινε κανένα να ψηφίσει, τι θα γινότανε. Κάπω, θα Δεν ξέρω. Είναι, είναι και αυτό μια αντίδραση. Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Είπε πριν ο Δημήτρη ότι έπεσε σε κατάθλιψη μετά από τα γεγονότα του Eurogroup. Γενικά. Ε, 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 εντάξει, συσταγωγικά τώρα Δημήτρη, που το λε αυτό. Όχι, ε, ε, θα, 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 θα το εξηγήσω. Yeah. Ήταν yeah. μέσα στα νεύρα συνέχεια. Ε, δεν ήθελε ούτε καν να τρώει. Δεν ήθελε αυτό. Ήθελε να ασχολείται μόνο με αυτό το πράγμα. Ήθελε να μαθαίνει συνέχεια τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν την ένοιαζε τίποτα άλλο. Ε, και έβλεπε συνέχεια τι ειδήσει που τρέχανε ξέρεις, στο διαδικτυο mm -hmm. Εγώ δεν τι μιλούσα καν. Δηλαδή, <laughs> και να φύγω από το σπίτι και να λέω μια εβδομάδα δεν το χαμπάρι. <laughs> Τόσο πολύ. Ήταν σε μια κατάσταση. Ξέρεις τι, ήταν μέχρι να έρθω να πατήσω το πόδι μου στην Κύπρο, να δω τους δικούς μου, να δω τους συμπατριώτες μου και να δω τι είναι καλά. Γιατί όταν λείπεις, ε, όλα τα μεγαλώνεις, έτσι. Και όπω σου είπα και πριν, έκανα πολλά σενάρια μόνη μου το χρήμα πώς πάτε, πώς yeah. το yeah. είπες στις... αυτό, με το χρήμα πώς πάτε <laughs> <laughs> στη ζωή σας. Δεν έχουμε και πολύ καλή σχέση, με την έννοια ότι εμ, όταν, όταν βγάζουμε χρήματα αρκετά από τη δουλειά μας, μας αρέσει να τα ξοδεύουμε όπως, όπως σε όλο τον κόσμο εννοείται, γιατί σε ποιον δεν αρέσει να κάνει και τα ταξίδια του. Ε, γενικά εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε αγοράσει ούτε σπίτι, ούτε έτσι ακριβά αυτοκίνητα και λοιπά, γιατί εμ, Μα αρέσει ό,τι χρήματα βγάζουμε να τα ξοδεύουμε σε ταξίδια, στο να πηγαίνουμε σε συναυλίε, να... να περνάμε καλά σε σχέσει. Να περνάνε καλά οι φίλοι μα με αυτά τα χρήματα. Ε... Ε... Είναι ε... πολύ ναι. σημαντικό. Όταν δεν βγάζουμε χρήματα από την άλλη, εντάξει, μαζευόμαστε λίγο. Τώρα αρχίσαμε έτσι να ανησυχούμε. Τώρα εννοώ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη και όλοι επηρεάζονται από όλο αυτό που συμβαίνει. Και ιδιαίτερα ε... οι καλλιτέχνε ε, στο ναι. δικό μα χώρο είναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, ο Δημήτρη ε, πιστεύω ότι ήταν ανέκαθεν έτσι, είναι και εναλλακτικό καλλιτέχνη. Εσύ όμω πέρασε και τη φάση που ξόδευε χρήματα, αγόραζε πράγματα πολυτελεία. Ναι. Υπήρχαν και αυτά στη ζωή σου, δεν υπήρξαν. Ναι. Έχει μετανιώσει για λεφτά που χάλασε. Βέβαια, σε έχω μετανιώσει. Ναι, αλλά εντάξει, δεν, δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Εξάλλου, σου κάτι. Ανάλογα με τα χρήματα που βγάζει, είναι και οι υποχρεώσει σου. Εντάξει. και ε, ανάλογα και με του χώρου που εμφανίζεσαι. Α πούμε, βγαίνουμε σε μια μουσική σκηνή και το ρεπερτόριο μα είναι συγκεκριμένο. Είναι pop rock. Άρα μπορώ να βγω και με τον τζιν μου και με τα αρβιλάκια μου και με μια χαρά και με ένα φανελάκι. Είναι το στυλ που μου αρέσει. Ε, όταν όμω. Ε, κάνω μια διαφορετική δουλειά, μια παράσταση που πάει ξέρω, σε θεατρικού χώρου όπω ήταν η παράσταση που έκανα το χειμώνα που μα πέρασε. Ε, και ξεκίνησα στο Γιάννηλο μου, Μουσικό Θέατρο, μετά συνεχίσαμε στο Θέατρο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη και ήταν όλο, είχε ένα κόνσεπτ συγκεκριμένο και έπρεπε να είμαι πολύ διαφορετικά αντιμένη και πολύ καλά αντιμένη. Ε, εκεί απευθύνθηκα σε ανθρώπους που, ας πούμε στον Κωνσταντίνος Μελής Μπαϊλάσκο, οι οποίοι χορήγησαν. Δεν είναι πούμε, τα κρυβά αυτά ρούχα, Μου τα έδωσαν. Όταν δουλεύες... ε, υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Δεν χρειάζεται καλλιτέχνε δηλαδή, να ξοδεύουν πια περιουσίε για τα ρούχα. Όταν δουλεύει σε νυχτερινά μαγαζιά παλιά, ναι. σε μπουζούκια, ένιωθε ότι έπρεπε να ξοδεύει για τα ρούχα σου, για την εμφάνισή σου. Ο, δεν ένιωθα απλά ότι έπρεπε να ξοδεύω. Ήταν σαν συσσαγωγικά όρο. Ε, Πώ να το πω. Ε, Συνθήκη τη δουλειά. Εάν δεν πρέπει, το... Ε, ναι, ε, Γιατί ήταν και απέτηση και των επιχειρηματιών. Ε, και του κόσμου που ερχόταν να σε δει και πλήρωνε ένα σωρό χρήματα για να σε δει και για να διασκεδάσει. Και έβλεπε και αυτό το. Σε βλέπουν από, πάνω μέχρι κάτω. Γιατί δεν βάζετε ε... να τα πληρώνει. Πώ είναι να ζείτε μαζί δύο καλλιτέχνε μέσα στο ίδιο σπίτι, Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Δεν θε να ξέρει. Τρέλα. να που θέλετε να απομονωθείτε ο ένα από τον άλλο, Φύγει να μην σε βλέπω. Το, κάνουμε. Πιο απ' Το φύγει να μην σε βλέπω. Κοίταξε το... Η Ευρυδίκη με αυτά, με, τι ασκήσει που κάνει, που δεν τι ήξερα καν ποτέ. Τι ασκήσει εννοεί. Τι φωνητικέ. Δεν ξέρω ότι οι τραγουδιστέ κάνουν φωνητικέ ασκήσει. Εγώ ξέρω ότι. Όπω. Βρίσκει από το, κάνει ένα τσιγάρο, πίνει ένα καφέ και βγαίνει και τραγουδά. Ξαφνικά έμαθα ότι υπάρχουν ασκήσει. Κάνε μα μία. <laughs> ναι, καλά. Τώρα. Θε <laughs> να το... φύγει από εδώ. Το βάζει και κάνει. Τι να κάνει, παιδί μου, εδώ ξεκινάω καμιά φορά στο σπίτι. Γιατί πρέπει. Δηλαδή, εγώ έτσι έχω συνηθίσει. Και... Κλείνω τα παράθυρα εγώ. Ναι. Κλειδώνουμε και πάνω και πέρα στο στούντιό μου και λέω. Ε, λέει, δεν, μπορώ, δεν μπορώ, Δεν μπορεί να με ακούει. Αλλά εντάξει, αυτό ε... είναι το λιγότερο Δημήτρη. Ναι, τα... εντάξει, έχει πλάκα. Υπάρχουν εντάσει στο σπίτι επειδή είστε και οι δύο καλλιτέχνε, Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί ε, άλλα είναι τα θέλω του ενό και άλλα τα θέλω του άλλου. Εντάξει, όταν mm. ακούμε διαφορετικά πράγματα, γιατί ε, υπάρχουν πράγματα κοινά που αρέσουν και στου δύο και έτσι κάναμε για πολύ καιρό και κοινέ εμφανίσει. Ε, γιατί υπάρχει πραγματικά χημία στη σκηνή. Ε, αλλά πέρα από αυτό το κοινό μονοπάτι, ας πούμε, ε, είμαστε, είμαστε, δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και με πολύ διαφορετικά ακούσματα. Ζείτε ε, στο σπίτι μαζί με τον Άγγελο, το, το παιδί ναι. της Ευρυδίκης με τον Γιώργο Θεοφάνους. Είναι, είναι παράγοντας ισορροπίας στο το, παιδί, το παιδί ότι είναι στο σπίτι. Είναι τουλάχιστον, ξέρετε, για μένα ναι, για την Ευρυδίκη δεν ξέρω, γιατί εσείς τσακώνεστε, εγώ την πάω με τον Άγγελο και την βρίσκω και με μια χαρά. Τι λες τώρα, εντάξει, Εν... ο Άσως είναι είναι η ισορροπία της δικής μας μεταξύ okay, μας. Ταξύ... Ναι. <Τι <Τι> ναι. <Τι> Όχι, ακριβώς έτσι το είπα, <Τι> ότι έτσι... η επαφή με τον Άγγελο είναι μια ισορροπία που έχω εγώ μαζί σου. Μετά, Δηλαδή τα <Τι> βρίσκουμε εκεί πέρα, λέμε μια, ξέρεις, <Τι> τα <Τι> δικά <Τι> μας. Οκ, okay, περνάει το, ο τσακωμό ο δικό μα. Μου πάνε κόντρα και οι δύο, κατάλαβα. Εννοείται. Εσύ είσαι η κακιά μαμά. Ναι. <laughs> ε... Είναι η μόνη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Ακούει γαλλικά. Και υπάρχουν δύο άντρε εκεί πέρα που δεν αντέχουν όλο αυτό το πράγμα. Οκ. Okay. είναι πολύ σημαντικό για σένα και είναι ένα παράσημο για τον Δημήτρη ότι είναι ένα άντρα που δέχτηκε τόσο. Τόσο θετικά, τόσο θερμά το παιδί σου. Γιατί είναι πάντα ένα παιδί, είναι ένα θέμα μέσα σε μια καινούργια ναι. σχέση. Για και ε, από ό, ε, ό,τι ξέρω, ε, κάνουν το, πολύ το, καλή το, παρέα. τον το, το δοκίμασα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, δεν, ε, ίσως να τον ταλαιπώρησα και λίγο. Γιατί ο Άγγελος ήταν πολύ μικρός όταν γνωριστήκαμε με τον Δημήτρη, Έξι ε, χρονών, ξέρω εγώ. Και, ε, Μπορείτε να, να, να έβλεπα εγώ στον Δημήτρη ε, την γλυκιά εικόνα, τη γλυκιά του πλευρά. Δηλαδή η διέστηση μου έλεγε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Ε, αλλά παρόλα αυτά, μέχρι να καταφέρει να. Αλλά παρόλα αυτά, λέει, εξελίχθηκε αλλιώς. αλλιώ. Όχι, Δημήτρη. Θέλω να πω ότι μέχρι να δεχτεί στο σπίτι σου έναν άνθρωπο όταν υπάρχει ένα παιδί. Ε, από διάφορα στάδια. Ο Δημήτρη πέρασε τη δοκιμασία. Άντεξε άντεξε το χρόνο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου έδειξε τι πραγματικέ του διαθέσει. Γιατί όταν έχει μια σχέση και του λε, ε, δεν μπορεί να αρχίσεις να κοιμηθεί στο σπίτι μαζί μου, γιατί είναι το παιδί. Ε, δηλαδή μπορεί να αρχή να νομίζω ότι είμαι πραγματικά πολύ. Ε, Πώ θα το πω, ε, παλαιών αρχών, α πούμε, πούμε, συντηρητική. υπάρχει, υπάρχει πάντα κατανόηση σε αυτό. Ναι, δεν μπορεί να έρθει σπίτι να κοιμηθεί, γιατί θα πα κοιμά αλλού, α πούμε. <laughs> Ναι. Ε, η αλήθεια ε, είναι ότι ε, είσαι ε, λίγο απομονωμένη τώρα στο σπίτι. Δηλαδή ε, την πάτησε. Ναι, ε, θα είναι μεγάλο και άγγελος. εντάξει, λογικό. Θα θέλατε ένα παιδί δικό σα. Ενώ και τον δύο. Αμέ, εγώ θα ήθελα. Δεν σε βλέπω να απαντά. Ε, Βρυδική σε του στείλε, εγώ έχω παιδί. Ε, όχι, απλά λέω, ξέρετε, είμαι πάντα ειλικρινής. Ε, νομίζω ότι έχω μεγαλώσει πια. Δηλαδή, Είμαι 45 τάσο μου, πότε θα κάνω άλλο ένα παιδί. Ε... Η επιστήμη προχώρησε. Ε, ναι, αλλά... Θα πάει να κερδίσει το λότο και να... Τι, το, λότο. Τι σχέση για το λότο. Είχε λότο. Έχει. Γιατί Έχι. πρέπει για να, ε, για να μπορείς να έχεις ένα άλλο παιδί από μια άλλη χώρα, ξέρω να το, να το δικό σου. Α, να ναι, ναι. Το λέω κάπως αλλιώς. Ε, Χρειάζεσαι λεφτά πλέον στην Ελλάδα. Δεν σου δίνουμε το δικαίωμα, έτσι, νομίζω δεν είναι εύκολο. Θα... Δεν ξέρω δε τι Θα μπορούσατε να σκεφτείτε το θέμα υιοθεσία, δηλαδή. Ε, βέβαια. Γιατί η παιδιά είναι και αυτά. Εσύ. σα δηλαδή. Ε, ε, ναι, δεν κοίταξε δεν Τώρα συζητάμε υποθετικά, έτσι. Αν, αν ένιωθα ότι. ξέρεις, έχω Μπά την αντοχή και την τώρα. υπομονή να κάνω όλο ένα παιδί, θα, θα κάναμε ένα δικό μα παιδί. Δεν είναι ότι. Αλλά. Ε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Ε? ναι, Πάντω είναι υπέρ τη υιοθεσία όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν δικό του παιδί. Ε, γιατί να μην υιοθετήσουν ένα, ένα παιδάκι το οποίο ε, χρειάζεται την, την αγάπη, τη ζεστασιά. Και τα παιδιά είναι ευτυχία. Είτε τα... το κάνει εσύ, είτε δηλαδή, υιοθετήσει. Είναι μια χαρά με στο σπίτι σου και είναι μετά Αφήνεις επάνω σε αυτό. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο Ευρυδίκη και Δημήτρης Κοριαλάς εδώ στο Τέτατετ. Επιστρέψαμε εδώ στο Τέτατετ με τον Δημήτρη Κοριαλά και την Ευρυδίκη. Θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερη ένδειξη αγάπης αυτό που κάνει ο Δημήτρης σε σχέση με το θέμα παιδί. Ναι, γιατί είναι σαν να επιλέγει εμένα. Ε, από μια... έτσι, δε, από ναι. το να γίνει πατέρα. Ναι, βέβαια. Ναι, αυτό είναι, είναι και ευθοθυσία. Δηλαδή, μια γυναίκα αντίστοιχα, ε, δε, πιστεύω ότι δεν θα έμενε σε μια σχέση, σε ένα γάμο, αν ο σύζυγος δεν ήθελε παιδί. Mm -hmm. ε, ο Δημήτρη, εντάξει, γνωριστήκαμε, είμαστε μαζί 10 χρόνια τώρα, έτσι. Ναι. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πολλά παιδιά. Ε, ε, είμαστε παντρεμένοι τα τελευταία 4 χρόνια. Ε, δεν έχει παράπονο, νομίζω, δεν έχει αντιδράσει. Και αυτό είναι καλό. Ε, και καμιά φορά, άμα του λέω. Μ' άρεσε να πάρω το σκυλάκι μου, ε, πώ τα καταφέρνει, Βρετά, ομω και όταν έρχονται σε σένα οι καλλιτέχνε, έχεις, όσου έχεις φιλοξενήσει, σου εκμυστηρεύονται πράγματα. Ε, Τέλο πάντων, ε, δεν έτυχε να κάνουμε ένα δικό μας παιδί. Και τώρα, καμιά φορά, όταν το συζητάει ο Δημήτρη, του λέω. Δημήτρη μου, εγώ μεγάλωσα. Σε βλέπω, του λέω, κάποια στιγμή ξέρω Λέσαι σε πέντε χρόνια. Εγώ, γιατί, <laughs> <laughs> γιατί οι άντρε δεν έχουν και όριο, ξέρει, ηλικία αυτονά. αυτό. <laughs> να, και ο Καρβέλα έκανε παιδί τώρα. Ναι. Ε, τώρα, πριν κάποια χρόνια τέλο πάντων. Mm <σχερ> Και ήταν, ξέρω εγώ, πόσο ήταν. Πιο μεγάλο <σχερ> από το Δημήτρη. Πολύ πιο Αρκετά πιο μεγάλο. 55-56. Ναι. Εσύ πόσο <σχερ> είσαι, Δημήτρη, τώρα. 44. Θα κλείσω 42. 42. 42. Λοιπόν, <σχερ> μπορεί και στα 42 του και στα, και στα 45 και στα 50 να κάνει παιδί. Ε, αν, λοιπόν, δεν τύχει να κάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο με ένα δικό μας παιδί, εγώ του λέω, Δημήτρη, ότι θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή και με μία πολύ μικρότερη κοπέλα να κάνει ένα παιδί. Θα μπαρέφτει τη μητέρα, εννοείς. Όχι. Μ' αρέσει ο τρόπος που δηλαδή... έθεσε. <laughs> <laughs> Όχι, γιατί... Για, Πού θέλω να καταλήξω. Πρόσεξε, ε, στο ότι θα μπορούσε οποιαδήποτε... Αν ήταν τόσο σημαντικό το κομμάτι οικογένεια, δικό μου παιδί, θα μπορούσε να πει, ξέρει τι, δεν έχουμε κάνει ένα δικό μα παιδί, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίζουμε και εγώ θα κάνω τη ζωή μου από εδώ ναι, και το πέρα. Το κουράζεται, ε, το κουράζεται πάρα πολύ. Ναι, παιδί, θέλω να καταλήξω στο ότι υπάρχει, ε, δηλαδή αυτό παιδί. που μου αρέσει στον Δημήτρη, είναι ότι άγελος... έχει βάλει εμένα πάνω, ακόμα και από το παιδί. Τέλο πάντων, παιδί, έχουμε... Το, το, και αν μπορέσουμε να κάνουμε στο μέλλον κάτι, ένα παιδί θα είναι μια χαρά. Και αν μπορέσουμε να υιοθετήσουμε, ακόμα καλύτερα κιόλα. Δηλαδή, δεν έχω. Δεν, ε, το κουράζεται πολύ. Νομίζω ότι η δήλωση είναι παιδί, έχουμε και είναι ο Άγγελο. Όχι. Εννοείται έχουμε παιδί. Ε, το ότι παντρευστήκατε πάντω ξάφνιζε πολλού, διότι ακριβώ επειδή δεν υπήρχε και το θέμα παιδί, και είσαι έτσι ροκ, καλλιτέχνη κτλ. Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι συγκατοικούμε έχουμε μια συμβίωση κοινή και τελείωσε το θέμα. Τι χρειάζεται και ένα δεύτερο γάμο, Γιατί μπορεί να μην είναι γνωστό, είναι και για τον Δημήτρη ο δεύτερο γάμο. Ναι. Τι χρειαζόταν ο, ο δεύτερο γάμο, λοιπόν, πώ το σκεφτήκατε, ποια ήταν η διαργασία. Για να φορέσω εγώ σακάκι. Είναι το μόνο λόγο. Ήθελα με δίνει σακάκι. Και να πούμε ότι DJ στο γάμο ήμουν και... εγώ, η Μαργαρίτα Τρούτσα και ο Δημήτρη Κοριαλά. Είναι... <laughs> <Είμαστε. laughs> ναι, ε, δεν είμαι συντηρητική, αλλά ξέρει τι, όταν μείναμε πια μαζί mm -hmm. με, τον, με τον Δημήτρη, ε, και αφού μου είχε πει ο ίδιο πάρα πολλέ φορέ ε, στο παρελθόν ότι εγώ μια μέρα θα σε παντρευτώ. Γιατί πέστε, μην το λέω μόνη μου. Εγώ έλεγα το τραγούδι Νταλάρα, που έλεγε το. Ποιο? Μια μέρα, μια μέρα, θα σε παντρευτώ. Ποιο ναι. είναι. Ναι, ναι. Ξημάδες. ήταν αυτό το. Αυτό μου λένε, το με λένε ναι. Πόπι, ναι. ναι. Απλά λοιπόν, τραγούδα για τραγούδι, Ναι, σοβαρά, ναι, ναι. Okay. <laughs> Μου έλεγε πάρα πολλά φορέ θυμητήσεις, πριν μείνουμε μαζί, θα παντρευτούμε, θα παντρευτούμε. Όταν αποφασίσαμε να μείνουμε μαζί, ε, θεώρησα ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει. Και διατηρείτε και οι δύο πολύ καλές σχέσεις με τους πρώι και χειαστεί. Κίτρι, δηλαδή και... και εσύ με την πρώην του Δημήτρη και ο Δημήτρη με και το δεύτερο πάνω. που Κάνει τώρα. Ναι. ναι. Γιατί είναι, δεν είναι πολύ σύνηθε φαινόμενο ειδικά στην ελληνική και κυπριακή κοινωνία. Είναι κάτι που θέλει Κακώς. δουλειά. Δεν θέλει δουλειά. Κακό όμω. Ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά. Ε, τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώθουν ε, ότι ε, έχουν την οικογένειά του. Και δεν φταίνει σε τίποτα. Ε, Αυτή η τσακωμή μεταξύ πρώην συζύγων και οι ζήλαιε ανάμεσα σε νίνι συζύγου. Είναι χαζό για μένα. Ε, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί τίποτα. να τι αποφύγει, δεν μπορεί να αποφύγει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πρέπει εκείνη τη στιγμή να σκεφτεί το παιδί σου. Είναι πάνω απ' όλα. Α μην παντρευόσουν, δεν μην να κάνει τίποτα. Τη στιγμή που είσαι παιδί, πρέπει να είσαι εκεί πέρα. Δημήτρη, μου γιατί λε. άκου ερώτηση. Εσύ, α πούμε, την πρώτη σύζυγό σου ήσασταν και νεαρή. Δεν θα μπορούσε να χωρίσετε με άσχημο τρόπο, α πούμε. Εμεί πήγαμε για να, στο συμπολιογράφο για να βάλει την υπογραφή και ήμασταν έτσι αγκαλιά και γελάγαμε. <ΣΣ> και μα κοίταγε ο και Χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε. <ΣΣ> <ΣΣ> δεν, όχι, αυτά είναι. Πώς Πώ το καταφέρατε αυτό, Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Βλέπει πόσο το. πόσο σέβεσαι τον άνθρωπό σου και πόσο σωστά του φερθεί μέχρι το τέλο τη σχέση. Γιατί στη δική σου περίπτωση ο Γιώργο δεν είναι απλά πρώην σύζυγο τη Ευρυδική, είναι και στη δουλειά σου ένα άλλο συνθέτη. Δηλαδή, ό, υπάρχει ό, και το, το... επαγγελματικό, α πούμε, θα μπορούσε ανταγωνιστικά και, και στο επαγγελμα... στον επαγγελματικό τομέα. Ο Γιώργο είναι πάρα πολύ καλό άνθρωπο και μου συμπεριφέρθηκε και μου συμπεριφέρεται τέλεια. Ε... Με συνέπεια και εγώ να προσπαθώ να συμπεριφερθώ όσο καλύτερα μπορώ στο, στο Γιώργο. Αυτό επίσης δημιουργεί μια πολύ πιο μεγάλη οικογένεια ε, που για τα παιδιά που είναι το κυριότερο πράγμα, θα ε, κάνει να νιώθουν ξέρεις δεν, δεν νιώθουν ότι α, ο, ο Δημήτρης ε, δεν είναι ο μπαμπάς μου είναι ο γιος πώς, πώς ζουμε μαζί τι γίνεται νιώθουν καλά ε, το θέμα είναι ξέρεις ότι αν το δούμε λίγο έτσι να το αναλύσουμε mm -hmm. ε, έχει να κάνει με το πώς είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα, η σχέση ενός ζευγαριού. Δηλαδή, yeah. αν ο καινούριο σύντροφος δεν αισθάνεται ανασφάλεια, δεν έχει λόγο να αισθάνεται οποιοδήποτε, να αισθάνεται οποιοδήποτε ανταγωνισμό με τον πρώην σύζυγο. και έτσι καταφέρνουμε, δηλαδή, όταν είναι, απλά τα πράγματα, αισθανόμαστε όλοι μας τις σχέσεις μας καλά, ασφάλεια, αγάπη, και μπορούμε και αγκαλιάζουμε και τους άλλους. Και έτσι δεν χάνουμε την ουσία του πράγματος. Δημήτρη μου, εσύ είχες είχε πει στην εφηβεία μου, ας πούμε, αλλά και πιο μετά, όταν περνούσα κάποιες περίεργες καταστάσεις, κλεινόμουν στον εαυτό μου, συνήθω έβαζα κιούρ και άκουγα. Και συνεχίζω και το κάνω. Τι εννοούσε περίεργες καταστάσεις ψυχολογικά? Ναι, εντάξει, δεν είμαι για του πιο εύκολου ανθρώπου. Με την πρώτη δυσκολία και τα λοιπά, μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία εγώ για να συνεχίσω να είμαι καλά. Είχα. Κάτι που μπορεί σε σένα να σου φανεί ε, καταθλιπτικό και μαύρο, αλλά για μένα δεν είναι. Δεν το λέω με, ξέρεις, με τη σκότεινη πλευρά. Έχω τον τρόπο μου να, να προσπερνάω μερικά πράγματα, τα οποία σε άλλους φαίνονται μαύρα, αλλά εγώ περνάω καλά. Και με δημιουργεί ένα ευχαριστώ έτσι... Κάποιο μπορεί να συνδέσει αυτέ τι καταστάσει και το ροκ στοιχείο που κουβαλά ε, με ακραίε καταστάσει. Π.χ. ναρκωτικά, από το. Το έχει βιώσει ποτέ εσύ. Sex, drugs and rock and roll. Ε, ε, Αυτό του αρέσει να το λέει. Έλα. Το, αλλά... το rock and roll το έχουμε. Οκ. Okay. <laughs> ναι. Ε, ε με το σεξ το έχουμε. Και το σεξ το ο Θεός <laughs> ε, τα drugs δεν τα πήγαινα καλά. Ε, εννοείται mm. ότι έχω δοκιμάσει όπω έχουν κάνει όλα, όλοι οι άνθρωποι στην, στην εφημερίδα του. Ε, όλοι, ναι, όλοι, αλλά δεν τα πηγαίναμε καλά. <laughs> δηλαδή, ούτε και αυτά με γουστάραν, ούτε και εγώ τα γουστάρα. Mm. Και όχι μόνο αυτό, έχω καταντήσει και πολέμιο των εργοτικών. Δηλαδή δεν... Πώ τα πολέμαζε, Δηλαδή. Με οποιοδήποτε τρόπο. Άμα δω κάποιον, ένα φίλο mm. για παράδειγμα που θέλει να κάνει εργοτικά, εννοείται ότι θα, θα προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Να το αποτρέψω, να του δώσω όλε τι πληροφορίε αυτέ που χρειάζονται για να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι λάθο, καταστροφικό. Ναι, καταχρήσει που να... κάνει στη ζωή σου. Ναι. Καταχρήσει που κάνει ε. στη ζωή σου, αν κάνει. Καταχρήσει κάνω. Ε, μ' αρέσει το ποτό, αλλά μ' αρέσει ε, το ωραίο ποτό. μου αρέσει το τσίπουρο, μου αρέσει η ζυπανία, α πούμε. Mm -hmm. ε, μ' αρέσουν αυτά τα ποτά που τα παίρνει παραδοσιακά. Και θέλω να έχω και το μεζεδάκι μου. Καταλώς, θέλω, είμαι λίγο μερακλίνικα. Σαν διαδικασία σα αρέσει, Ναι, δε. βέβαια πίνω πάντα ε, στα live γιατί ντρέπομαι. Έχω πάντα άγχο και θα, θα πιω ένα ποτήρι πριν, οπωσδήποτε, και μετά θα βγω. Και ε, να τη διάρκεια. Και νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. <laughs> αν όχι οι περισσότεροι. Ε, ναι, οι περισσότερε καταχρήσει είναι. μου αρέσουν αυτά τα μερακλίνικα πράγματα, το ουζάκι, το, το τσίπουρο, ξέρω εγώ με το μεζέ. Χειρότερο είναι το τσιγάρο, αυτό, ναι, δεν κόβεται. Είχε πει ότι για πολλά χρόνια δεν είχες εκφράσει το σ' αγαπώ, το θεωρούσες φλορικό, όχι πολύ αντρικό. Τι ναι, σε Όχι πολύ, δεν, 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 δεν είναι σωστή αυτή η κουβέντα που είχα πει. Ε, μετά από χρόνια έχω καταλάβει ότι ντρεπόμουν να πω σ' αγαπώ. Η αντρική φάση, η φύση μάλλον, ε, δεν σε αφήνει να πεις πολύ εύκολα «Σ' αγαπώ», είναι σαν να, ξέρεις, σαν να πέθεις λίγο πιο χαμηλά. Εννοείται ότι είναι τεράστια βλακεία και ότι πρέπει να το λες ε, και όσο πιο συχνά γίνεται. Από την άλλη όμως εσύ βαφόσουνα, ε, βάζεις make-up. Άσχετο με το περίφημο. Ναι, επειδή δηλαδή ήταν πολύ αντρικό <laughs> ε, και είχε σχολιαστεί πολύ. Αυτό πώ το έκανε, α πούμε, και δεν έλεγε ότι αγαπώ γιατί ήταν πολύ αντρικό, αλλά να βαφώσουν. Συγγνώμη, τα βαψίματα τα δικά μα που κάναμε στη δεκαετία του 1980 ίσα ίσα ήταν η, η αντρική φάση. Mm. Δηλαδή ήμασταν mm. τα κακά παιδιά και τα πιο. Ε, καλά, ήσυχε πρόσφατα το έκανε όταν ξεκίνησε στην Ελλάδα να το δει ο κόσμο. Όταν έβγαλε δίσκο. Όπως... Ναι, αλλά ο κόσμο ε. το είδε ε. από ε. το 2000 και μετά. Ε, ναι, γιατί τότε με είδε εσύ, α πρόσφυχε. <laughs> sorry, εσύ... Με είδε στα Mad Awards, ας πούμε, μάλλον. Για πες λοιπόν για αυτό το Τι θέμα. Ναι. Θέμα. Για Wave, άδες, στην Ελλάδα και τα λοιπά, ναι, mm -hmm. τυνόμασταν έτσι και βαχόμασταν από, από, το 84 και πιο παλιά. Mm -hmm. και... Από μωρό δηλαδή. Να. Δηλαδή... Sorry. Ήταν πιο φυσικό από σένα, από το να πισα... για σένα από το να πεις... Πισα... Okay, αυτό, okay. Ήταν, αυτό ήταν το φυσιολογικό. το φυσιολογικό. Δηλαδή, το άλλο ήταν μη φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως, όλη η δεκαετία των 80 είχε να κάνει με, ουσιαστικά με κινήματα μουσικής και ανθρώπων, τα οποία ήταν οι ήταν οι ήταν οι, οι χεβενταλάδες. Όλους αυτούς σαν τις παρατηρήσεις, mm -hmm. ε, τα γνωρίζουμε τα ποια είναι, η μουσική και το ντύσιμο. Και οι χεβενταλάδες βγαίνανε με τα μπλουζάκια εδώ πέρα δεμένα και το κολάν και τα λοιπά... Άμα το πει τώρα, γελά. Αλλά έτσι βγαίνανε. Δεν ήταν άντρε, ήταν άντρε. Ήταν και μεταλλάδε των να Ε, ήταν κάτι φυσιολογικό. Δεν... Το οποίο μεγάλωσα και εντάξει, βαρέθηκα. Okay. Τι ετοιμάζετε τώρα έτσι άμεσα, γιατί πρέπει να πάμε προ το τέλο τη εκπομπή. Αλλά όλο που περνάμε τέλεια μαζί σήμερα. Είχα δηλαδή, κι άλλα εδώ να σα ρωτήσω, αλλά. Εμεί ναι, να τι έχουμε σε ερωτήσει, <laughs> αλλά τέλο πάντων θα το κάνουμε αυτό. <laughs> όταν πάρει εκπομπή. Μου είναι πολύ εύκολο να ξέρει. <laughs> Άμα πω για μία εκπομπή, να σου κάνω συνέντευξη σε ένα. Πολύ εύκολο. Ε, σου, σου προτείνανε να κάνει κάτι τηλεοπτικό. Θα πάρω τηλέφωνο αύριο. Νομίζω αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο. Να, να σου πω, Δημητρή. Ε, θυμόμουν ότι mm. είχε κάνει και οντισιόν για X-Factor, για talent show, κάτι για να σε κριτή. Εγώ δεν πήγα να κάνω οντισιόν. Σε φωνάξανε. Φωνάξα, ναι, ναι, ναι okay. σε φωνάξα. Ωραία. βάζουμε τα πράγματα στη θέση του. Ναι, πήγα, δεν του άρεσα, σηκώθηκα και έφυγα. Ε... Εγώ νομίζω ότι θα ήσουν ένα... ένα τέλειο ω Θα γινόταν χαμό. Θα τα χωρίς. Ε, Ξέρετε, νομίζω ότι δεν θα ήμουν καλό γιατί θα ήμουν ένα τρομερό ντουέτο μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους και θα ήμασταν και οι δύο, ξέρει, ένα πράγμα. Γιατί είμαστε μουσικοί. Και ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα, θα φέρνει το παιχνίδι, τα πάνω... θα φέρνει το παιχνίδι τα πάνω κάτω. Θα σου άρεσε να τον έβλεπε Κριτή σε talent show. Δεν θα είχα πρόβλημα. Ε, εντάξει. Μια ανησυχία βέβαια θα την είχα, αλλά. <laughs> ε, ναι, εντάξει. Τώρα... Τον έχει συγκρατήσει σε πράγματα. Ναι, Κάποιε φορέ. Ναι, 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 ειδικά στη δουλειά μα. Γι' αυτό σου λέω μια ανησυχία θα την είχα. Γιατί ο Δημήτρη είναι απόλυτο και θέλει τα πράγματα και στου χώρου που εμφανιζόμαστε να, να... γίνονται σωστά πάντα. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν λειτουργούν όλα πάντα όπω πρέπει και δεν έχουμε ίσω πάντα τον ήχο που θέλουμε και πάνε και τα πράγματα στραβά. Ε, ο Δημήτρη χρειάζεται κάποιον να το συγκρατεί όταν δεν έχει αυτά που τυπώσχονται, α πούμε. Έχει δίκιο. Έτσι είναι, Δημήτρη. Έχει δίκιο, αλλά... Έτσι είναι. Ε, βέβαια, ε, τώρα σε αυτά τα talent show δεν είναι τόσο σοβαρά, ξέρεις. Δεν, δεν το παίρνει ε, ω να πουλήσεις τέχνη, ας πούμε, κτλ. Είναι, είναι, είναι παιδιά τα οποία, οκ, okay, παιδεύονται, πιθανόν τα περισσότερα δεν καταφέρνουν να κάνουν τίποτα. Ε, τα περισσότερα δεν έχουν και ταλέντο, κακά τα ψέματα. Οπότε είναι λίγο πιο light εκεί πέρα τα πράγματα. Στη Eurovision, όταν είχατε πάει το 7, α, στεναχωρεθήκατε με το αποτέλεσμα. Κατόπιν εορτή. Δηλαδή, εγώ στεναχωρεθήκα με το πολύ πολύ καιρό. <laughs> μόλις το τι έγινε. <laughs> τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος, τι καταλάβατε ότι πήγε λάθος. Εγώ το σκέφτηκα όλα. Γιατί πραγματικά δεν, δεν μπορούσα να βρω καμία απάντηση στα ερωτηματικά. Δηλαδή, ε, το τραγούδι για μένα ήταν πάρα πολύ καλό. Τα... Και για του Eurofans, αυτό ήταν πρώτο, φαβορή. Ναι, άρεσε πάρα πολύ σε όλου αυτού που ασχολούνταν βέβαια με το διαγωνισμό, έτσι. Yeah. Ε, το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Σκέφτηκα τα πάντα. Από το, το να μην ήμασταν εμεί καλοί, να μην άρεσα εγώ, ε, να πήγε κάτι στραβά με τον ήχο μας, που όντως ακούγοντα μετά το κομμάτι διαπιστώσαμε ότι για κάποιο λόγο ανεξήγητο είχε αλλάξει η, η ένταση, η διαφορά ανάμεσα σε σχέση τη και μουσικής. μουσική. Από αυτό που είχαμε ζητήσει στην πρόβα. σω είναι μέχρι... πιο δυνατό, πιο χαμηλά. Να, ναι, χαμηλώσε είχα το playback μα η μουσική. Που αυτό όμω ήταν πάρα πολύ βασικό. Όταν έχει να κάνει με dance μουσική, ε, το κυριότερο πράγμα είναι να ακούσει τη μουσική. Η φωνή ήταν okay, πιο μέσα. Είναι ένα και ξαφνικά ήταν εκτεθειμένη η φωνή. Σωστή ήμουνα, αλλά δεν άκουγε αυτό που υπήρχε από κάτω. Να. Που έδινε το beat, που έδινε. Που, που σε παρέσυρε. Θα ξαναπηγαίνετε. Εγώ όχι, το είχα πει από τότε. Εγώ πολύ ευχαριστώ. Ο Δημήτρη θα μπορούσε να πάει, ναι, βέβαια. Ο... Και, θα άμενα. Να μην κουβαλούσαν οι Σουηδοί ή <laughs> κάθε χώρο σε <κάποια> <laughs> χώρα. <laughs> Ο Νότι Σαγκενάκη έκανε μια δήλωση πρόσφατα. Ότι όσοι έχουν πάει στην Eurovision είναι νούμερα. Α, ναι. Πώ σα ακούγεται, Μωρή. Εντάξει. Δεν μπορώ να το σχολιάσω τώρα γιατί δεν ξέρω και τι υπόθηκε ακριβώ. Εντάξει. Ο Νότση λέει πράγματα τα οποία είναι τις περισσότερες φορές σωστά. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, πρέπει να ακούσουμε όλη την κουβέντα γιατί από μία φρασούλα δεν μπορώ να καταλάβω. Σίγουρα δεν το είπε έτσι. Κάτι άλλο θα έχει πει κάτι άλλο θα yeah, σκεφτόταν. Ναι, ή, ή, δεν ξέρει να τύχει στο μυαλό του. Γιατί όντω όλο αυτό με το διαγωνισμό τη Eurovision ε, αντιμετωπίζεται από διάφορου ανθρώπου του καλλιτεχνικού χώρου λίγο υποτιμητικά. Ε, εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι, γιατί μεγάλωσα με το διαγωνισμό yeah. αυτό. Στην Κύπρο, το, περίμενα να σου πω, yeah. στην Κύπρο το βλέπω αλλιώ. Εγώ έκανα φωνητικά στο διαγωνισμό τη Eurovision από 14 χρονών. Ε, μπήκα στο ΡΙΚ κάνοντα ακροάσει από 11 χρονών. Ε, δεν υπήρχε κι άλλο δρόμο για του καλλιτέχνε που μεγάλωναν στην Κύπρο για να κάνουν κάτι, ξέρεις, να ανοίξουν τα φτερά του. Άρα για μένα ήταν ό, 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 όταν πήγα και την πρώτη και τη δεύτερη φορά, ήταν ξέρεις, κάτι πολύ μεγάλο. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι αυτό που προβάλλεται από την Eurovision στο τέλος, τι είναι. Ε, τύποι με καπέλα περίεργα και τα <laughs> Κάτι τύποι που παίζουν τύμπανα με πόδια, με χέρια και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά ο άλλος. κέρδισε μια κοπέλα. Άσκη, ναι, όχι πέρα... όμορφη, με ναι, μια ωραία φωνή ότι... και μια μπαλάντα. Ο, ο Νότσ, μπορεί να μην τα έχει δει όλα αυτά και να βλέπει ξέρεις, αυτά που δείχνουν ναι. τα κανάλια και να βλέπει όλο το σούργελο που υπάρχει. Υπάρχει, <σχελίδι> υπάρχει. υπάρχει και, και εμεί το λέμε. Είναι σούργελο, τι να κάνουμε. Είναι, ε, και λίγο είναι σούργελο. τι ετοιμάζεται καινούριο. Από ποια άποψη το λε αυτό. Στη δουλειά μα. Στη δουλειά Δεν Το ξέρω, το ξέρω. Αν υπάρχει κάτι άλλο εκτό δουλειά, μα πείτε. Ναι. Εντάξει, εγώ θα ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε με την παράσταση το καλοκαίρι σε διάφορου θεατρικού χώρου. Και Ελπίζω... στην Κύπρο. Ελπίζω να καταφέρουμε να έρθουμε και στην Κύπρο. Είναι κάτι που συζητάμε. Ε... παράλληλα, ετοιμάζω και κάποια καινούργια τραγούδια με το καλό από Σεπτέμβριο να βγει ένα καινούργιο τραγούδι. Ναι. Ε... Ποιο θα το γράψει, Νό. Ναι? Ευρυδίκη. Α, ναι. Ωραία. Γράφω κάποια πράγματα δικά μου, ε, ξεκίνησα να γράφω κάποια τραγούδια σε στίχου του Σάββου Το «Θέλω να σε ξαναδώ» που είχε γράψει ε... μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Δικό σου είναι το θέλω να σε ξαναδώ» ναι. μου είχε αρέσει πάρα Λοιπόν και σε στίχους μαζί με τον Δημήτρη ήταν αυτό το συγκεκριμένο. Ε, και παράλληλα ετοιμάζουμε και μία δουλειά, μπορώ να το πω τώρα Δημήτρη μου έτσι, γιατί εντάξει δεν ξέρω πότε θα καταφέρει να κυκλοφορήσει, αλλά είναι έτσι κάποια τραγούδια που ξεκινήσαμε εδώ και δύο χρόνια να γράφουμε με τον Πόλη Κυριάκου, έναν Κύπριο στιχουργό που ζει στη Νέα Υόρκη, με θέμα την Κύπρο. Και με αφορμή μία ιδέα που είχα εδώ και αρκετά χρόνια για να γίνει μία συναυλία ξανά, δεν ξεχνώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να θυμίσουμε ή αν θες να, 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 να μάθουμε στα νέα παιδιά ε, το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Και ο Δημήτρης... Στην Κύπρο να γίνει συναυλία, συγγνώμη, ναι, στο εξωτερικό. Στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης έγραψε τη μουσική πάνω στους στίχους του Πόλη και έχουν συμφωνήσει μέχρι στιγμής να συμμετάσχουν σε αυτή τη δουλειά η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Γιώτα Νέγκα και η Μελίνα Κανά. Πολύ ωραία. Ε... Θα βγει και ως δίσκος, ας πούμε, ε... Ε... Θα, ναι, να θέλουμε να γίνει το CD αυτό. Ε, εννοείται ότι είναι μια δουλειά που είναι πιο δύσκολη και ενδεχομένω δεν ενδιαφέρει τι εταιρείε που θέλουν, τι ζωγραφικέ που θέλουν να έχουν κέρδο από αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα καταλήξουμε με κάποια εφημερίδα στην Κύπρο για να το κάνουμε μαζί. Περιέγραφα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε τέτα-τέτα. Τέτ. ήσασταν τρει για τέτα-τέτα. Τέτ, αλλά εσεί είσαι και γαλλομαθή. Δεν ξέρουμε ακόμα. <laughs> Η Ευρυρίκη σίγουρα, εσύ για μπες, θα αποφασίσεις μετά από λίγο καιρό. Μετά την Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.